αφού δεν μπήκε και σε αυτό το μάτς ο ΠΑΟΚ με αυτή την ομάδα, από τη μέση και πίσω αυτή την ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα από τη μέση και πίσω ήταν μπουρδέλο. Και σε αυτό το μπουρδέλο πίσω, γιατί από τη μέση και μπροστά είναι πολύ καλή ομάδα, από τη μέση και πίσω που είναι μπουρδέλο όταν δεν έχει την κατοχή αυτή η ομάδα, την πρόκριση τη χάνει ο ΠΑΟΚ εξαιτίας της επίθεσής του και της άμυνάς του. Μία παρατήρηση είναι αυτή. Γιατί? Διότι, όπως είπε και ο Χατζηνάκος και συμφωνήσαμε μαζί και δικαιωθήκαμε για άλλη μια φορά σαν ομάδα στο Ραπτόπουλος TV και στο Μαρμίτα TV, είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε μέσα πολύ αγχωμένος για να διαχειριστεί ένα γκολ με pressing ανελέητο στο πρώτο 25 λεπτό. Τι σημαίνει pressing ανελέητο από το πρώτο λεπτό? Σημαίνει πάω συναισθηματικά στο παιχνίδι. Πάω με συνέστημα, με ψυχή, με αυτό το ελληνικό αέρα. Το αέρα. Λοιπόν, τι σημαίνει το αέρα? Σημαίνει ότι εγώ δεν έχω χάφ να παράξω από την πίσω γραμμή. Η μόνη μου παραγωγή είναι το Βαρέλα να κάνει τις γιώμες τις μεγάλες. Και το μόνο που μπορώ να κερδίσω είναι από αυτή την ομάδα είναι για να τις αποσπάσω την κατοχή, γιατί αν πάρει την μπάλα είναι επικίνδυνη, τις κάνω να λέει το pressing. Το ρίσκο που πήρε ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι ότι ανάλωσε όλες τις δυνάμεις, ένα σημαντικό μέρος των δυνάμεων του στο κομμάτι αυτό, με τους δύο, στο 3-4-2-1, τους δύο πίσω από τον φορ που είναι ο Πέλκας με τον Πιτσιρικά τον Τζόλι, να έρχονται σε εσωτερική θέση, δηλαδή δεν παίξαν στη γραμμή, ερχόταν πολύ κοντά για να κάνουν τετράδα δίπλα στον Καντουρί και δίπλα στον Σβάμ, τον πολύ μέτριο Σβάμ, και τον Καντουρί, ο οποίος έδωσε κατάθεση την ψυχή του, όχι την ποιότητά του, κατάθεση την ψυχή του. Έτσι λοιπόν με αυτό το pressing ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε με 4-3 και με τον Κρέσπο το στόπερ να βγαίνει σε πολλά ανεβάσματα και κατεβάσματα στο πρώτο ημίχρονο, και παραδόξως ο ΠΑΟΚ να παίζει την μπάλα από εκεί, χάθηκαν οι δυνάμεις του. Χάθηκε ο Γιαννούλης, ο οποίος ήταν ο χειρότερος παίκτης του ΠΑΟΚ, δεν ανέβηκε ποτέ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ανέβηκε μία φορά. Και στην απουσία ενός center for, ο οποίος θα ενοχλούσε τα δύο μέτρια center back. Βέβαια, να πω ότι το γκολ δεν ήρθε από ανικανότητα του ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή, και επειδή ο Γιαννούλης ήταν σε κακή μέρα στο να βγει σαν πέμπτος, ή τον είπανε να κάθεται. Τον είπανε να κάθεται. Γιατί ήταν κακό στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Και ο Κρέσπο, σε ένα ρόλο back half στο πρώτο ημίχρονο, κουράστηκε. Ήταν για ένα ημίχρονο, δεν μπορούσε παραπάνω. Μένει το ημίχρονο 0-0. Λέω ο Χατζηνάκος, δεν μ' αρέσει αυτό το πρεσάρισμα, γιατί ο ΠΑΟΚ έπρεπε να προηγηθεί. Εγώ είπα ότι θα βάλει δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Γκολ ότι αν δεν βάλει, είχα πει, είναι βρώμα η δουλειά. Αν δεν βάλει, αυτά τα λέμε πριν και είμαστε ομάδα. Είναι βρώμα η δουλειά. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Κάνει σωστά τις αλλαγές ο προπονητής. Δηλαδή, βάζει αυτό το back το δεξί τον από τη Μασία, ποιος το παιδί είναι καλός παίκτης, αλλά πολύ ανέτοιμος στο βιολογικό κομμάτι και στο θέμα του ρυθμού. Βγάζει τον Μπέλκα που έχει κίτρινη κάρτα και βάζει το center for. Εκεί πας σε ένα ρίσκο μεγάλο, γιατί αυτοί κάνουν ήδη μία αλλαγή στο χώρο των χαφ, βάζουν φρέσκα πόδια. Ο τρίτος εσωτερικός χαφ, ο δεξιός, αλλάχθηκε από έναν αναλόγου επίπεδου ταχύτητας, δυνάμεων κτλ. Και ο ΠΑΟΚ χάνει το χώρο του κέντρου. Χάνει το χώρο του κέντρου. Πολύ κακός ο Γιαννούλης, γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να πλευροκοπήσει. Μέτριος ο Πιτσιρικάς, ο Μπακ, γιατί είναι ανέτοιμος. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να έχει, αφού δεν μπορεί από τον άξονα, τις πλευρές του καλές, αποτυχάνει να πάει σε πολλά φορτώματα, στο κεφάλι του τσαπατσούλη, αλλά ψηλού ογκώδη center for Τζόλακ, ο οποίος είναι μια τρίχα από τα αρχίδια του Πρίγιοβιτς. Για να το πούμε έτσι στην καθομελουμένη. Είναι μια τρίχα από τα αρχίδια του Πρίγιοβιτς, ο συγκεκριμένος center for. Τσαπατσούλης στο μεγάλο χώρο, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Ο Πρίζοβιτς ήρθε από Champions League με γκολ στην Dortmund, έτσι. Ενώ ο Τσόλακ ήρθε από τη Ριέκα. Από τη Ριέκα. Δεν είναι τα επίπεδα αυτά να πάρει center for σπουδαίο και μεγάλο να σου πάρει παιχνίδι. Δεν φορτώθηκε κιόλας στον κλειστό το χώρο και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
η αντίπαλο ομάδα έπαιζε με 10 παίκτες. Ο Μπέρκ ήταν προκλητικά ανύπαρκτος. Δεν μπορούσε. Ναι, δεν μπορούσε. Είναι γέρος. Απορώ πως δεν έβαλε πιο νωρίς στη θέση του Μπέρκ το Σουλεϊμάνοφ και να αφήσει και τον Καπέλα μέσα να τους γαμίσει τα ράματα, να τους διαλύσει εκεί στον χώρο του. Δηλαδή να έχει αλλάξει τον Κανζίσκι, έχει αλλάξει τον Ούτκιν. Αν αλλάξει και τον Μπέρκ, και πάμε σε άλλα θέματα. Ο Μπέρκ ήταν ανύπαρκτος με 10 παίκτες. Σήμερα ο ΠΑΟΚ πήγε σε αυτή την κατάσταση. Να πω ότι είναι και πιο προπονημένη η ομάδα αυτή. Πιο πολλά τρεξίματα. Καλύτερες αλλαγές. Καλύτερο ρόστερ. Δίκαια αποκλήση. Είχε και απουσίες όμως, φίλε. Ναι. Είχε και τον Βάντερσον. Και τον Όλσον. Και τον Όλσον. Είχε δύο παιχταράδες. Είχε δύο παιχταράδες. Οι οποίοι ήταν ο ένας πάνω στο γυαλούλι, το διέλυσε. Και ο άλλος έλαβε μια χαφάρα στο χώρο του κέντρου. Ο εγκέφαλος. Βέβαια δεν πήγε άσχημα και ο Καζίνσκι, αλλά δεν είναι στα επίπεδα του Όλσεν, λέγεται. Olson. Τον Όλσον. Δίκαια αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τα δύο παιχνίδια, δίκαια αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν είχε την ποιότητα να παίξει ένα στυλ άλλου παιχνιδιού, όπως παίζει ο Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, στο πρώτο ημίχρονο, με τη μικρή την πάσα, με χαμηλό τέμπο και γαμάει στο πρώτο 20-25 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου και καθαρίζει όλα τα παιχνίδια. Ευρώπη, Ελλάδα, όπου θέλεις. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε την ποιότητα να το κάνει αυτό και πήγε στο στυλ του αέρα και τους φάγαμε. Πρέσινγκ ψηλά, να τρομοκρατηθούν από την Τούμπα η οποία ήταν άδεια. Μπας και τους κάνουμε τον γκολ σε κάποιο λάθος μέσα από την πίεση στα δύο σέντερ μπακ. Είχε λόγο με το πρώτο μάτς το 2-1 και βλέποντας τις αδυναμίες αυτής της ομάδος. Ναι. Είχε λόγο να πάρει αυτό το ρίσκο, ναι, αυτό το ασφικτικό, το ακατάπαυστο pressing για τα πρώτα 25 λεπτά. Δεν έπρεπε να το πάει στην πιο πολύ υπομονή. Ναι. Γιατί με τον ένα είναι τον άλλον τρόπο και να μην ρισκάρει να κατασπαταλήσει τόσες δυνάμεις. Θα σου απαντήσω. Ναι. Εάν πήγαινε σε ένα πιο χαλαρό τέμπο, θα του παίρνε το κέντρο πάλι αυτή, θα του κάνει καταστάσεις. Οπότε σου λέει: ποιότητα δεν έχω. Πλευροκόπηση δεν έχω. Αντεπίθεση δεν έχω, γιατί δεν θα μου βγουν πολύ μπροστά να πάρω το χώρο κτλ. Άρα έχω το μόνο μου κομμάτι, το pressing. Και εκεί, και τελειώνω με αυτό, δεν είχε και πολύ καλύτερες βιολογικές καταστάσεις. Να πω ότι θα τους κάνω pressing, γιατί είμαι μια ομάδα που δεν έχει τέχνη, μεγάλη ποιότητα, αλλά έχει πολύ γερά χαφ. Να πάω μπροστά, να πιέσω και να κάνω. Ένα Μπέλκα έχει μόνο. Δηλαδή και αυτό το pressing, γι' αυτό βγαίνει ο Μπέλκα στο 60 που λέει ο Ασλάμας ο Μπέλκα. Ο Μπέλκα βγαίνει γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει αυτό το pressing και το έκανε πολύ καλά και ο Καντουρί σήμερα. Όσο το παιδί είχε δυνάμεις, όσο Σβάμπ είχε κάποιες δυνάμεις και όσο ο Τζόλης είχε κάποιες δυνάμεις, όλοι αυτοί όμως κατατροπώθηκαν στο βιολογικό κομμάτι. Δεν προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ να διαχειριστεί προηγούμενος την κατάσταση και διελύθη βιολογικά και οι αλλαγές που πήρανε του ρίσκου δώσανε στους άλλους στον χώρο του κέντρου ποιότητα, χώρο και εκτέλεση. Αυτά.